Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside View, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Ένα προληπτικό πρόγραμμα στήριξης μετά το τέλος του τρέχοντος προγράμματος, δηλαδή ένα light μνημόνιο, προτείνει η Τράπεζα της Ελλάδος. Μαζί μας ο Δημήτρης Πεφάνης. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Πραγματικά είχαμε σήμερα την έκθεση, την διάμεση έκθεση που παρουσιάζει κάθε τέτοια εποχή η Τράπεζα της Ελλάδος και στο κείμενο της οποίας ουσιαστικά προτείνει να υπάρχει αυτό που πολύ σωστά είπες, ένα προληπτικό πρόγραμμα στήριξης, ένα πρόγραμμα δηλαδή που θα γεφυρώνει το τρέχον μνημόνιο που θα λήξει το καλοκαίρι και θα εξασφαλίζουμε ότι με κάποιο τρόπο δεν θα φύγει η χώρα από την πορεία που έχει πάρει τους τελευταίους μήνες. Και το λέω αυτό γιατί στην ίδια έκθεση η Τράπεζα της Ελλάδας εκθιάζει σε κάποιο βαθμό την πορεία της οικονομίας, εμφανίζεται αισιόδοξη για το τι έχει γίνει και για το τι θα επιταχυνθεί ακριβώς. Απλώς θέτει ως προϋπόθεση να γίνουν οι μεταρρυθμίσεις, να ολοκληρωθούν και να εφαρμοστούν, αν θέλει, οι μεταρρυθμίσεις, ό,τι έχει ψηφίσει η κυβέρνηση τους τελευταίους μήνες να γίνει. Πράξη ώστε να μπορέσει αυτό να έχει συνέπεια και στην πραγματική οικονομία. Γιατί δεν αρκεί μόνο να ψηφίζονται κάποια μέτρα, πρέπει να εφαρμοστούν και πολλά από αυτά χρειάζονται χρόνο ορίμανσης. Ουσιαστικά αυτό που λέει η Τράπεζα της Ελλάδος και ο διοικητής, ο κύριος Γιάννης Τουρνάρας, είναι να εξασφαλίσουμε, να το πω κάπως λαϊκά, ότι δεν θα κλωτσίσουμε την καρδάρα με το γάλα. Ότι όση προσπάθεια έχει γίνει τα τελευταία αυτά χρόνια με πολύ υδρότα και με πολύ αίμα, δεν θα πάει χαμένη αν μάζουμε μόλις τελειώσει το μνημόνιο. Κάτι που συνηθίζει ούτως ή άλλως παραδοσιακά να κάνει η Ελλάδα από. Το τσοβόλα, δώστα όλα μέσα στο λεφτά υπάρχουν. Με το που βρισκόταν κάποια χρήματα, οι εκάστοτε κυβερνήσεις φρόντιζαν να διασκορπίζουν και να ουσιαστικά πηγαίνοντας χαμένες οι θυσίες των ανθρώπων τους προηγούμενους μήνες, τα προηγούμενα χρόνια. Αυτή είναι η λογική λοιπόν της πρότασης της Τράπεζας Ελλάδος, η οποία συντάσσεται εν πωλής και με αυτά που είχε πει και πριν από κάποιες μέρες ο Μάριο Ντράγκη, ο επικεφαλής Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Είναι προφανές ότι υπάρχει συνεννόηση ανάμεσα στα δύο αυτά κέντρα, που, με τη λογική να εξασφαλιστεί να υπάρχει ένας τρόπος να μην είναι τόσο στενό λουρί όπως είναι το μνημόνιο που βιώνουμε τώρα, να μην υπάρχει τόσο έντονη εποπτεία και συνεχόμενες αξιολογήσεις, αλλά να υπάρχει ένα έλεγχος από την πλευρά των πιστωτών, από την πλευρά των θεσμών, ο οποίος εξασφαλίζει ότι τα δημοσιονομικά της Ελλάδας θα κινούνται μέχρι σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο και ταυτόχρονα ότι θα υιοθετηθούν και θα εφαρμοστούν κυρίως οι μεταρρυθμίσεις ώστε και η περίοδος από το καλοκαίρι του 2018 και μετά να μην επιφυλάσσει εκπλήξεις για την οικονομία ως ότου αυτή καταφέρει να σταθεί στα πόδια της. Βέβαια μένει να δούμε σε αυτό πώς θα αντιδράσει η κυβέρνηση. Είναι προφανές ότι η πρόταση αυτή του κ. Σουρνάρα έχει πολιτικό χαρακτήρα και είναι προφανές επίσης ότι δεν θα κάνει καθόλου ευχαριστημένη την κυβέρνηση, η οποία διαμηνεί ότι θέλει μια καθαρή έξοδο από τα μνημόνια χωρίς άλλες υποχρεώσεις, χωρίς μνημόνια είτε light είτε μη light, και θέλει να περάσει ένα πολιτικό μήνυμα ότι είναι αυτή η κυβέρνηση που κατάφερε και βγάζει τη χώρα στο ξέφωτο στην επόμενη κατάσταση που θα βρίσκεται. Άρα αυτό περιμένουμε άμεσα να δούμε και τι πολιτικές προεκτάσεις έχει αυτό πέρα από τις οικονομικές που είναι προφανείς.